Λοιπόν, από τον Εύρο και από τη Σάμα, πάμε στη Μυτιλίνη τώρα, στο Γιάννη Συνάνη. Γιάννη, καλησπέρα από το Lesbos News, γιατί υπάρχουν και εκεί εξελίξεις. Καλησπέρα, Νίκο, από τη Μυτιλίνη. Είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία βοηθάει τους μετανάστες, τους πρόγνει στην κυριολεκτία, ώστε να έρθουν εδώ και τους διευκολύνει με κάθε τρόπο. Απέναντι σε αυτή την πρόκληση της Τουρκίας, τι κάνουμε εμείς? Εμείς έχουμε ενισχύσει εδώ πέρα όλες τις αρχές ασφαλείας. Τα περιπολικά του λιμενικού της Frontex, του πολεμικού ναυτικού, περιπολούν συνεχώς σε 24ωρη βάση με πυκνές περιπολίες. Και θα πρέπει να σου πω ότι εκτός από τις 7 βάρκες που έφτασαν σήμερα στις εκτές της Λέσβου, που αποβίβασαν, 340 μετανάστες, έγιναν και αρκετές αποτροπές. Πράγμα που δεν είχε συμβεί μέχρι τώρα. Θα πρέπει να σου πω όμως ότι εκτός από τις αρχές ασφαλείας, το επίσημο κράτος δηλαδή, που προχωράει σε αυτά τα δραστικά μέτρα που είχαμε πάρα πολύ καιρό να τα δούμε, έχουμε και τις αντιδράσεις από τους κατοίκους, οι οποίοι δεν δέχονται πλέον πουδενή να έρθει ούτε ένας μετανάστης. Τι έκαναν λοιπόν? Όλοι οι μετανάστες που βγήκαν σήμερα δεν κατάφερε το λιμενικό με τα πούλμαν και η αστυνομία να τους μεταφέρει στο κέντρο υποδοχής, θα το πει στη Μόρη, γιατί είχαν στήσει μπλόκα, 3 μπλόκα παρακαλώ, κατά μήκος της οδού από τη Μυτιλίνη προς τη Μόρια, και έτσι δεν μπόρεσαν να τους πάνε να τους παραδώσουν εκεί. Από την άλλη πλευρά έχουμε και μία άλλη της τελευταίας στιγμής είδηση, μία άτυπη δομή που υπήρχε στη σκάλα της Καμινιάς, που μπορούσε να φιλοξενήσει 3.000 άτομα, κάει και πριν από λίγο, από άγνωστη αιτία, προφανώς καταλαβαίνουμε όλοι, από την πυρκαγιά που εκδηλώνει. Βλέπουμε εικόνες, Γιάννη, είναι μεγάλη φωτιά. Σας είπα ότι ήταν δομή άτυπη μεν, η οποία μπορούσε να φιλοξενήσει 3.000 μετανάστες και κάει και από την ενημέρωση που έχω ολοσχερός. Και τελευταία θα πρέπει να σου πω ότι ο Δήμαρχος Μυτιλίνης, ο κύριος Κίτελης, ζήτησε από κυβερνητικά στελέχη με τα οποία έχει συνεχίσει επικοινωνίες να έρθουν οπωσδήποτε άμεσα, σήμερα αν είναι δυνατόν, 2 μεγάλα πλοία ώστε να πάρουν μετανάστες και να τους πάνε όπως χαρακτηριστικά είπε, όπου θέλει, ας μείνουν και μέσα. Δεν ξέρω αν ακούτε το θόρυβο που περνάει, που ακούγεται, είναι ένα ελικόπτερο το οποίο περιπολεί και αυτό συνεχώς. Θα το ακούσετε σε λίγο, έρχεται προς τα πάνω. Ακόμα και νύχτα περίπολη. Βεβαίως, με θερμικές κάμερες. Η νύχτα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, Νίκο, γιατί έχει άπνοια και αρχές ασφαλείας φοβούνται ότι θα έχουμε ένα νέο τσουνάμι μεταναστών και γι' αυτό έχουν πάρει τα μέτρα τους σε 24ωρη βάση, το λέω. Οι άνθρωποι του λιμενικού σώματος ειδικά χτενίζουν όλο το Αιγαίο. Δεν ξέρω, να μιλήσω λίγο για να ακούσετε τον ήχο του. Δεν ξέρω αν περνάει. Δεν έχει σημασία, μας το περιγράφεις εσύ, Γιάννη, και αυτό είναι χαρακτηριστικό της ενίσχυσης στο μέτρο. Να σε ευχαριστήσουμε. Έλεγε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Συνάνης. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Έλεγε νωρίτερα για τους κατοίκους οι οποίοι έχουν ξεσηκωθεί. Θα δούμε λοιπόν στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Μαρία Δουρουδή τις αντιδράσεις κατοίκων στη θερμή της Μυτιλίνης, εκεί όπου προσπάθησαν να σταματήσουν την αποβίβαση μεταναστών, δεκάδων μεταναστών από δουλεμπορικό. Κάτοικοι της Θερμής Μυτιλίνης έχουν αποκλείσει το λιμάνι της Θερμής, μη επιτρέποντας την αποβίβαση προσφύγων και μεταναστών που οδηγήθηκαν εκεί από σκάφος του λιμενικού σώματος. Εδώ τείχος, παιδιά, εδώ δεν πρόκειται να βγει κανένα. Εδώ, πίσω, έτσι, τείχος, όλοι τείχο, έτσι. Πίσω, πιθανή μπροστά. Εδώ, πίσω. Από δεν μπορούν να φτιάξουν τείχος θάλασσα, θα κάνουμε εδώ. Πίσω. Έτσι σαν φρουρά θα καθόμαστε. Εκεί. Στη βάρκα επιβαίνουν περίπου 50 άτομα, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά. Δικά τους τα μωρά, δεν θα σκεφτούν αυτοί. Δικά τους είναι τα μωρά, δεν είναι δικά μας. Οι θυμωμένοι κάτοικοι προπυλακίζουν την επικεφαλής του γραφείου Λέσβου της ύπατης αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ενώ έχουν προπυλακιστεί και δημοσιογράφοι και φωτογράφοι διεθνών μέσων ενημέρωσης. Μέχρι ένα σημείο. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Μέχρι ένα σημείο. Μέχρι ένα σημείο. Κρίμα είναι. Πίσω στην Τουρκία. Άμα δεν πάρουν 2-3 βάρκες πίσω, δεν θα το καταλάβουν. Μία βάρκα και όποιος θέλει μπαίνει μέσα. Ναι. Θα τραβήξουμε με ένα σκηνή και σε όλη την μάνα. Ναι. Τα πάντα ακούσαμε.
ακούσαμε μέχρι τώρα. Φασίστες ακούσαμε, ρατσιστές ακούσαμε, τα πάντα ακούσαμε. Πρέπει να κρατήσουμε ψυχραιμία. Το είδαμε τόσα χρόνια ψυχραιμία. Τους αγκαλιάσαμε, τους φίλησαμε, τους φίλησαμε. Παράλληλα, πολίτες έχουν μπλοκάρει τις εισόδους του δρόμου που οδηγούν στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Μόριας, στην Παναγιούδα και στη Λάρσο. Δηλαδή, τι θέλετε, φέρουμε και λουλούδια, ας πούμε, καλώς ήρθατε, παιδιά. Ας βάλουμε και στο λαιμό τους μουσικές. Εγώ δεν έχω κακό, έχω το φέρω. Οι απέναντι περιμένουν να ακούσουν πώς είναι τα πράγματα εδώ. Άμα ακούσουν ότι εδώ πέρα γιοκ, τι θα κάνουν, θα σταματήσουν να έρχεται. Φέρουμε αυτόν τον κόλπο. Έτσι και βγουν το όλοι τέλειος. Θα πλακώσουν άλλοι μετά. Την ίδια ώρα, κάποιοι κάτοικοι από τη Θερμή προσφέρουν μπισκότα και νερό στα μικρά παιδιά και στις γυναίκες. Τελικά το λιμενικό αναγκάζεται να πάρει από εκεί τη βάρκα με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες για να τους αποβιβάσει σε άλλο σημείο του νησιού.